Μετά από μια 48-ωρη απεργία την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία επιχείρησαν πανελλαδικά να στείλουν το μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουν την υποβάθμιση των πτυχίων τους και θα διασφαλίσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα, οι καλλιτέχνες βγήκαν και σήμερα στους δρόμους του Ηρακλείου. Η οποία τροπολογία, ναι, μεν έβγαζε τους καλλιτέχνες από το εν λόγω προεδρικό διάταγμα για το οποίο εμείς αντιδρούμε, αλλά απ' την άλλη έφερε κάτι πιο αντιδραστικό, το οποίο είναι ουσιαστικά ότι με υπουργική απόφαση, από εδώ και στο εξής, θα καθορίζονται οι αμοιβές των καλλιτεχνών. Όλα αυτά τα μεγάλα κέντρα, οι μουσικές σκηνές κτλ. Που δουλεύουν Σαββατοκύριακα, άμα κλείσουν και πραγματικά απεργήσουμε Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, θα ακουστούμε περισσότερο, λιγάκι πιο δυναμικά. Λίγο πιο δυναμικά. Η υποβάθμιση, όπως εξηγούν των κόπων και της προσπάθειάς τους, δεν θα μείνει αναπάντητη και σε αυτό ζήτησαν τη στήριξη όλων προς μια κατεύθυνση να διαφυλαχθούν οι τέχνες που εν πολύ τόνισαν ότι κάποιοι μέχρι και σήμερα τις θεωρούν πάρεργο. Η κυβέρνηση νόμιζε ότι ο καλλιτεχνικός χώρος δεν είναι καν δουλειά. Αυτό μας είπαν στο Υπουργείο Εργασίας όταν πήγαμε να ζητήσουμε βοήθεια, ας πούμε, τον καιρό της πανδημίας, ότι μας είπαν ακόμα να βρούμε και μια κανονική δουλειά. Θα πρέπει να ξεκινάει από τα νηπιακά μας χρόνια, να είναι βασικό μάθημα μέχρι και το πανεπιστήμιο. Να μην χρειάζονται πολλά χρήματα για να μπορεί κάποιος να μπει έστω στο μουσικό πανεπιστήμιο. Στέλνοντας μήνυμα ότι δεν θα υποχωρήσουν, σήμερα οι καλλιτέχνες που συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ελευθερίας είχαν στο πλευρό τους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, που εξήγησαν ότι σε κάθε προσπάθεια για δικαίωση των καλλιτεχνών θα βρίσκονται εκεί για να παλέψουν για τα δικαιώματά τους. Θέλουμε μια ζωή με δικαιώματα. Μια ζωή που θα είναι σύμφωνα με τους όρους που προτάσει η σημερινή ημέρα σήμερα και όχι 100 χρόνια πριν.